Είπαμε ότι σήμερα έχουμε την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση από την ΑΔΔΗ και την ΓΕΣΕ. Κυρία Σπαχή, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές, ιδιαίτερα την καλημέρα μου στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που θα είναι πάλι σήμερα στον δρόμο του αγώνα. Ναι, έχουμε απεργία, συμμετέχει η ΟΛΜΕ, υλοποιώντας την απόφαση της ΑΔΔΗ και βεβαίως είναι μια πανεργατική γενική απεργία, μέρα γενικής αποδοκιμασίας, καταγραφής του κρατικού εγκλήματος στα Τέμπη, αλλά και των άλλων πολιτικών εγκλημάτων που συνεχίζει να διαπράττει η κυβέρνηση σε βάρος των εργαζομένων και της νεολαίας. Γιατί αυτά τα εγκλήματα μπορεί να μην έχουν το αποτρόπαιο χαρακτήρα του αίματος στον δρόμο, αλλά είναι εγκλήματα πάνω στα δικαιώματα και των εργαζομένων και της νεολαίας. Είδα και μια ανακοίνωσή σας, διευκρινίζατε κάποια πράγματα για το δικαίωμα στην απεργία. Γιατί χρειάστηκε να γίνει αυτό? Γιατί υπήρξε μια εσχεμένη παραπληροφόρηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι τάχα μου ποινικοποιήθηκε η απεργία της ΑΔΔΗ. Δυστυχώς κατέθεσε αγωγή η κυβέρνηση για την απεργία αποχή που κήρυξε η ΑΔΔΗ από την αξιολόγηση. Προκάλεσε λοιπόν σύγχυση, αναγκάστηκαν και οι ομοσπονδίες, η ΟΛΜΕ δηλαδή και η ΕΛΜΕ από εδώ, να διευκρινίσουμε και να τονίσουμε στους συναδέλφους ότι η απεργία είναι νόμιμη, δεν είναι ποινικοποιημένη και δεν πρόκειται να αφήσουμε την απεργία να ποινικοποιηθεί και να συμμετάσχουν μαζικά. Κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση για να αναστείλει την αγωγική διάθεση των εκπαιδευτικών, αυτό, των εργαζομένων, των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό έγινε στη χθεσινή ημέρα. Αυτό έγινε χθες, ναι. Γι' αυτό βγήκε απόφαση κατευθείαν από την ΟΛΜΕ διευκρινιστική, βγήκε από την ΑΔΔΗ. Νομίζω ότι έχουν στα λίστα μέσα όλες οι διευκρινήσεις των ομοσπονδιών και του σωματείου και βεβαίως το έχουν σταλεί και στους συναδέλφους. Ζούμε μια πρωτόγνωρη περίοδο φήμωσης, καταστολής, περιστολής δικαιωμάτων και κατάργηση δικαιωμάτων. Κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε με την ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων με τους μαθητές, ε? Εδώ είναι νομίζω η κορονίδα του ζητήματος, διότι τη στιγμή ακριβώς που οργανώνεται το μαθητικό κίνημα, που βγαίνει ειρηνικά, μαζικά και διεκδικεί το δικαίωμα την ασφαλή μεταφορά αλλά και τη ζωή και τη μόρφωση, ακριβώς εκείνη τη στιγμή έρχεται η κυβέρνηση και καταθέτει ένα νομοσχέδιο με τον τίτλο «Να ζούμε αρμονικά μαζί, σπάμε τη σιωπή». Με αυτό τον τίτλο και μόνο αναιρεί και την πραγματικότητα και τις έννοιες. Και θέλω να δώσω εδώ μια βαρύτητα, γιατί είμαι και φιλόλογος, ειδικά στην έννοια της αρμονίας και ειδικά στην έννοια της σιωπής. Το ζούμε αρμονικά μαζί είναι το τελείως αντίθετο, είναι σχήμα οξύμορο, εννοεί τη δυσαρμονία, ποιοι ζούμε μαζί, γιατί με το λαό μαζί η ολιγαρχία την οποία εκπροσωπεί η κυβέρνηση δεν ζει και για ποια σιωπή μιλάει. Οι νέοι, οι μαθητές έχουν βγει στο δρόμο, όχι μόνο δεν σιωπούν αλλά διεκδικούν. Και την ώρα που διεκδικούν έρχεται να τους δώσει το χειρότερο δείγμα δείγμα συμπεριφοράς, προτύπου συμπεριφοράς που θα μπορούσε να δώσει ποτέ οργανωμένη πολιτεία. Τι λέει δηλαδή? Με το άρθρο 4 ορίζει την βία, τη σχολική βία. Ουσιαστικά λέει ότι το μαθητικό κίνημα είναι φορέας της βίας. Εκεί λέει ότι θεωρείται βία οποιαδήποτε μορφή παρεμπόδισης της ομαλής διεξαγωγής των μαθημάτων. Νομίζω ότι είναι εύληπτο, κατανοητό ότι εδώ φωτογραφίζονται οι μαθητικές καταλήψεις και οι κινητοποιήσεις. Παρεμποδίζουν τα μαθήματα, λέει η κυβέρνηση, και ασκούν ως εκ τούτου βία. Επίσης, μιλάει παρακάτω για οποιαδήποτε μορφή βίας και απαξιωτική συμπεριφοράς. Ποια είναι η απαξιωτική συμπεριφορά? Και ένα βλέμμα είναι απαξίωση. Δεν είναι μόνο ο λόγος, έτσι. Παρακάτω λέει η ενθάρρυση. Θεωρείται βία δηλαδή η ενθάρρυνση σε διάπραξη βίων εκδηλώσεων που διαταράσσουν τη σχολική ζωή, που πλήττουν το κύρος της σχολικής κοινότητας. Κυρία Δουλγεράκη, τι σημαίνει ενθάρρυνση σε διάπραξη βίων εκδηλώσεων? Δηλαδή, οι νέοι που βρίσκονται στον δρόμο, στα σχολεία, που συζητούν, που δίνουν φυλάδια, ενθαρρύνουν στην κινητοποίηση. Άρα διαπράττουν έγκλημα. Έτσι. Αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση το λέει
ζούμε αρμονικά. Εδώ πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση των νόμων της λογικής, των αρχών της δημοκρατίας, των αρχών της ελευθερίας, των αρχών της διεκδίκησης. Και μιλάμε για τη νέα γενιά. Και μιλάμε για τα παιδιά που τρόμαξαν από το μαύρο τοπίο του θανάτου, που ένιωσαν ότι δεν μπορούν να ακουμπήσουν πουθενά στο κοινωνικό σώμα των μεγάλων, δηλαδή για να το πω έτσι, γιατί είναι έφηβοι, και βγαίνουν μόνα τους, ειρηνικότατα. Ορισμένα μάλιστα έχουν κάνει και δρόμενα με ένα πολύ πολιτισμένο τρόπο σε σχέση με τη βία που ασκεί η κυβέρνηση και διεκδικούν. Το αναφέρει το δικαίωμά τους στην ασφάλεια, την παιδεία, την υγεία, τη δουλειά αύριο. Αλλά κορυφώνει η κυβέρνηση με το άρθρο 6. Εκεί, κυρία Δουλγεράκη, ξέρετε τι λέει. Αυτό είναι να το βλέπει κανείς, να το διαβάζει και να τρομάζει. Μιλάει για τη δυνατότητα ανώνυμης ή επώνυμης καταγγελίας μέσω μιας ανοιχτής ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία μπορεί να μπαίνει ο κάθε μαθητής. Οι μαθητές λέει δύναται να υποβάλουν επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες. Προσέξτε, το μοντέλο της κατάδοσης, της κουλτούρας, της αθλειότητας. Και εδώ ακριβώς μου έρχεται ο μεγάλος ποιητής που κατάγγειλε την αθλειότητα του Τρίτου Ράιχ, ο Μπρέχτ, που ακριβώς αυτό το πράγμα είπε. Κάθε μαθητής κατάσκοπος, η μόρφωση, η γνώση είναι άσκοπος. Αυτό θέλουν. Αυτό θέλουν. Και λέω εδώ τώρα, εδώ, στη βάση αυτή. Καταρχάς λένε στο μαθητή και στη μαθήτρια, γίνε καταδότης και καταδότρια. Μπες στη λογική, αυτό εννοούνε, σπάσε τη σιωπή σου. Δηλαδή το φιλότιμο, την αλληλεγγύη, την αρχή του σεβασμού της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, το λένε σιωπή. Τη φωνή την αναγνωρίζουν ως βία και δείχνουν και καλούν σε χαφιαδισμό και κατάδοση. Αυτό ξεπερνά κάθε όριο. Γι' αυτό εξάλλου και καταδικάζεται από όλες τις ομοσπονδίες. Εμείς είχαμε και Γενική Συνέλευση των Προέδρων το Σάββατο, ομόφωνη καταδίκη. Δεν υπήρξε ούτε ένα λευκό ούτε ένα κατά αυτού του κατάπτυστου νομοσχεδίου. Απαιτούμε να το πάρει πίσω. Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Δεν φτάνουν οι νεκροί για την προάσπιση του μαθητικού και του συνδικαλιστικού και του εκπαιδευτικού κινήματος. Δεν αρκεί ο τεμπονέρας. Πρέπει να δημιουργήσουν όρους νέου αιματοκυλήματος στον χώρο της εκπαίδευσης. Γιατί δεν αφήνουν αυτή την οργισμένη γενιά που βγαίνει ειρηνικά, τουλάχιστον αφού δεν τις δίνουν καθηγητές, δεν τις δίνουν λεφτά για τη μόρφωση, δεν τις διασφαλίζουν ένα μέλλον για την υγεία, για την εργασία αύριο, τουλάχιστον να έχει το δικαίωμα να βγαίνει και να διεκδικεί. Και ξέρετε, γιατί άλλο, ποινικοποιείται συνολικά το σχολείο. Διότι εκεί λέει ότι μπορεί ο καθένας να αντιτάσσεται στο σύνολο των εργαζομένων στη σχολική κοινότητα και των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, εδώ θα έχουμε ένα γονέα, ας πούμε, ο οποίος θα μπαίνει στην πλατφόρμα αξιοποιώντας τη δυνατότητα που έχει το παιδί του και να δείχνει και να καταδικάζει και να ποινικοποιεί τον οποιοδήποτε καθηγητή γιατί είχε μια απαξιωτική συμπεριφορά να συντάξει ή γιατί δεν ξέρω τι έκανε, γιατί απεργούσε. Π.χ. Και αυτό είναι διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του σχολείου. Δεν πάει έτσι. Η απεργία διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Εμείς λέμε ναι, γι' αυτό απεργούμε. Μάλιστα. Τι υπονοεί το νομοσχέδιο εδώ? Ότι είμαστε βίαιοι. Και επομένως πρέπει να καταδοθούμε και να κατασταλούμε. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, είναι βίαιο. Αυτή τη βία καταγγέλουμε. Τη βία της ανελευθερίας, τη βία της καταστολής, τη βία της αξιολόγησης, για να πούμε και δύο κουβέντες, που και αυτό είναι. Αστυνόμευση της σκέψης του εκπαιδευτικού είναι η επιθεώρηση. Αυτό το πράγμα είναι. Τη βία της ανεργίας, τη βία της καταργήσης του ΕΣΥ και της, ακόμα και της ιδιωτικοποίησης του ογκολογικού παιδικού νοσοκομείου στην Αθήνα, στο Πέδον, και τη βία της ιδιωτικοποίησης και πραγματοποίησης του νερού, των βασικών φυσικών αγαθών. Όλα αυτά είναι βία. Η διεκδίκηση είναι δημοκρατία.
Και εμείς τη δημοκρατία την περιφρουρούμε και θα την περιφρουρούμε πάντα. Και μέσα από την απεργιακή συγκέντρωση, ακριβώς εδώ σε αυτό θα διαδρανώσουμε. Είναι το ποτήρι που ξεχύλισε και δεν σας διέκοψα, κυρία Σπαχή. Πραγματικά ήσασταν ποταμός και δεν ήθελα να προσθέσω καμία κουβέντα παραπάνω πάνω σε αυτά τα οποία αναφέρατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις... Να είστε καλά, κυρία Μπουργεράκη. Και να πούμε ότι αυτές οι φωνές καταδίκης είναι αναγκαίες, γιατί συνεπικουρούν στον αγώνα και γιατί ενισχύουν και την ίδια τη δημοκρατία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες, για τα ακούσματα τα οποία μεταφέρονται σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, κυρία Σπαχή.